Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου, μαζί στις 3 η επικαιρότητα, η προεκτάσεις επικαιρότητας. Θα δούμε και σήμερα τα σημαντικότερα θέματα όπως καταγράφονται στην τοπική επικαιρότητα, όπως καταγράφονται στην εθνική επικαιρότητα, βεβαίως στην διεθνή και επηρεάζουν, διαμορφώνουν την πορεία, την εξέλιξη στον τόπο, στην χώρα μας, στα νησιά μας. Ξεκινάμε με την τυπική διαδικασία, η οποία βασίζεται πάνω στην αμφίδρομη επικοινωνία που έχουμε αναπτύξει. Θυμίζω δηλαδή το τηλέφωνο του σταθμού που είναι το 224-10-031-20. Επαναλαμβάνω, 224-10 το πρόθεμα, 031-20. Επίσης, στα δύο email του σταθμού της εκπομπής, μαζί στις 3@gmail.com, είτε το αντίστοιχο που είναι το aegeotvrodos@gmail.com. Λοιπόν, τρεις μορφές που μπορεί κανείς να παρακολουθεί στο πρόγραμμα της τηλεόρασης Αιγείο, μέσα από το ίντερνετ, μέσα από το διαδίκτυο δηλαδή, από την διεύθυνση aegeo.gr υπάρχει εφαρμογή του live streaming, της απευθείας μετάδοσης, επίσης για την DJ στο κανάλι 1030 και δορυφορικά σε όλη την χώρα όπου πιάνουν την πλατφόρμα της Κοσμοτέ δηλαδή, διότι αφορά αν θέλετε και την Ευρώπη, στο κανάλι 651. Πάμε να ξεκινήσουμε την επικαιρότητα. Καταρχήν είχαμε την συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον ύπατο εκπρόσωπο της Εξωτερικής Πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δούμε λίγο αργότερα την σχετική συζήτηση που έγινε σήμερα στο Μαξίμου, που επισκέφθηκε και τον Εύρο, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Νίκο Δένδια. Ο λόγος βέβαια είναι η τουρκική προκλητικότητα και η στάση των φίλων και γειτόνων. Επίσκεψη με συμβολισμό. Την ερχόμενη εβδομάδα η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατρινά Σκαλεοπούλου, θα επισκεφθεί το Αγαθονήσι και τους Λειψούς. Χθες και σήμερα είχαμε αυτή την αεροναυτική άσκηση, η οποία έγινε στη θαλάσσια περιοχή, στο τρίγωνο δηλαδή, Κρήτη, Κάρπαθος, Καστελόριζο. Παρουσία και του αρχηγού ΓΕΘΑ, του Κωνσταντίνου Φλόρου. Επίσκεψη σε 18 περιφερειακά αεροδρόμια, μεταξύ αυτών και των νησιών μας, την Κυριακή, από τον Υφυπουργό Προστασίας, τον Νίκο Χαρδαλιά, για τα μέτρα, για τους ελέγχους, αφού την 1η Ιουλίου ξεκινάει η καλοκαιρινή περίοδος, για τα νησιά δηλαδή, ουσιαστικά ανοίγουν τα αεροδρόμια και ξεκινούν οι διεθνείς πτήσεις. Μία αγωνία για το τι μελεγενέστε. Σήμερα είχαμε, αν θέλετε, την διαδικασία, την έκλογο απολυστική στον ΣΕΤΕ με την παρουσία του Πρωθυπουγού. Ελπίζω σύντομα να έχουμε και μία εικόνα για αυτά τα οποία θα συμβούν εκεί. Βεβαίως, κλιμάκιο υπουργών Θεοχάρης Κόνσολας, η ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού την Δευτέρα θα βρίσκεται στην ΚΟ. Να σας πω ότι επίσης παρουσιάστηκε η επιστημονική μελέτη για την προβολή της περιφέρειας για το 2020 σήμερα στους φορείς και φαντάζομαι ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να την δούμε, να την αξιολογήσουμε και τις ερχόμενες ημέρες. Δόθηκε στην δημοσιότητα η περίφημη εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας στα ξημερώματα από χθες. Σε όλη την χώρα, σε όλα τα μέσα, έπαιζε η είδηση με το 9χρονο παιδί, με την κατάσταση της εξόγου υπαλλήλου, η οποία βίωσε πρωτόγνωρες στιγμές. Και νομίζω υπάρχουν και άλλα θέματα που θα δούμε στην συνέχεια. Έχουν να κάνουν με την πρόοδο κάποιων ζητημάτων που αφορούν και την Ρόδο, αφορούν και την Κάλυνο, αφορούν και την ΚΟ, αφορούν και τα υπόλοιπα νησιά, σε μια προσπάθεια, αν θέλετε, να συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο Νότιο Αιγαίο και βεβαίως να τα προβάλλουμε, αν και το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και βλέπω ότι έχουν ανεβεί και οι διαφημιστικές ζώνες. Ασπιχτιούμε, αν θέλετε, και αυτό είναι θετικό σε μια τέτοια δύσκολη συγκυρία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από την συνάντηση που είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Μπορέλ, να δούμε αυτά τα οποία υπόθηκαν κατά την επαφή των δύο σήμερα στο Μαξίμου. It's a pleasure, real pleasure to welcome you to Greece and to the Prime Minister's office. And I'm really happy that you had an opportunity this morning to visit Evros
the border between Greece and Turkey, and the border between the European Union and Turkey. As you know, Greece remains fully committed in terms of protecting and safeguarding our borders. And I would like once more to express my appreciation for the European solidarity we have received in this complicated endeavor. And I'm very, very happy that you had an opportunity to see firsthand what exactly this involves, and to also visit a corner of Greece which is extremely beautiful but not very frequently visited. So again, welcome. It's a pleasure to have you here, and I'm looking forward to a very constructive discussion. It's really a pleasure to be here. How not to be Athens? And I had a wonderful morning today, accompanied by my friend, the foreign first minister. It's a pleasure, an honor, and a duty to be here, because you are the last European Council who was very clear about the situation, and we have been also very clear, I hope so, on expressing the European, more than solidarity, commitment, together with Greece, in order to protect your sovereignty, your external borders, as you said, and I said this morning also, the external border to a member of the European Union is the external border of the whole Union. We acted supporting and helping Greece on the last events, and we will continue doing so. I know that there are a lot of overflights today, a couple more on the islands and even in the mainland, that we have this strong problem with the drilling, which affects your sovereignty. And I wanted to be here. Well, it was foreseen that I should come, but after the European Council, with more reasons in order to express this commitment and this support. But also at the same time, we have been talking with your foreign affairs minister about the need of establishing a minimum of trust and dialogue with Turkey in order to stop this escalation. Because Greece is maybe the member state who is most interested in having a good relationship with Turkey. And I think that we have to go together in order to fulfill this purpose and to go back to a certain normal, as we say now. A new normal. Go back to the new normal, the old normal. Λοιπόν, βλέποντας τον κύριο Μητσοτάκη με τον ουσιαστικά τον Ζωζέπ Μπορέλ, δηλαδή τον εκπρόσωπο, αν θέλετε, μάλλον τον υπεύθυνο για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβάζω τις αντιδράσεις αυτή την ώρα των Τούρκων, οι οποίοι μίλησαν για εξωπραγματικές δηλώσεις για τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, τον Νίκο Δέδια, για την Ανατολική Μεσόγειο. Λένε να ξυπνήσει από το όνειρο. Είναι δηλώσεις από τον εκπρόσωπο του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, τον Αξόη, και μάλιστα αυτή την ώρα έχουμε και υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών πάνω από ελληνικά νησιά. Δηλαδή, μετά από την πτήση που έγινε στις Καστανιές του Εύρου από τον κύριο Δένδια και τον κύριο Μπορέλ. Λοιπόν, μένουμε σε αυτό το κλίμα. Δεν είναι ευχάριστο αυτά τα οποία συμβαίνουν με τους φίλους και γείτονες Τούρκους αυτή την περίοδο. Δηλαδή, έχουμε από τη μία την υπόθεση με τον κορονοϊό, η οποία οδηγεί σε μία απίστευτη ύφεση και την παγκόσμια οικονομία. Αν θέλετε, μας ενδιαφέρει η ελληνική οικονομία, διότι εμείς περάσαμε μία δεκαετή κρίση. Έχουμε και αυτά τα οποία συμβαίνουν με τους Τούρκους και αυτό το κοκτέιλ γίνεται εκρηκτικό. Και αν θέλετε αποθαρρύνει λίγο και τη ζήτηση όταν ανεβαίνει στην ατζέντα και αυτή η διαμάχη των δύο χωρών. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια πλάνα από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Κατερίνα Σακελιαροπούλου, η οποία σε μια συμβολική κίνηση θα επισκεφθεί την ερχόμενη εβδομάδα και το Αγαθονήσι και τους Λειψούς. Σε μια εποχή που η Άγκυρα αυξάνει την ένταση, ενώ ετοιμάζεται για την αποστολή γεωτρύπανων σε περιοχή του τουρκολιβικού μνημονίου. Είναι συμβολική η κίνηση της Προέδρου και βεβαίως αναμένεται να τοποθετηθεί από τα δύο ακριτικά νησιά στην τουρκική προκλητικότητα.
Βεβαίως να πω ότι είχαμε από χθες σε εξέλιξη και αυτή τη μεγάλη αεροναυτική άσκηση η οποία έγινε στο τρίγωνο, επαναλαμβάνω, Κρήτης Καρπάθου Καστελορίζου, παρουσία και του αρχηγού ΓΕΘΑ, του Κωνσταντίνου Φλόρου, μαζί με τους υπόλοιπους επιτελείς, σε μια ανάπτυξη των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της αγόρας και όλων βέβαια των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτό το οποίο συμβαίνει το μπαλάκι με τους Τούρκους και οι δηλώσεις νομίζω ότι δημιουργεί έτσι κι αλλιώς ένα ιδιαίτερο αρνητικό κλίμα για την περιοχή, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας, υπάρχουν και ανταγωνιστές, υπάρχουν και χώρες που κάνουν βήματα που επιθυμούν, να θέλετε, να πάρουν ένα κομμάτι από αυτή την πολύ μικρή πίτα στον τουρισμό φέτος. Λοιπόν, να σας πω ότι λίγο αργότερα θα έχουμε την δυνατότητα να συμμιλήσουμε με έναν επαγγελματία μετά από αρκετούς μήνες, έναν γνωστό ξενοδόχο της ΚΟ, τον κύριο Πάκη Χριστοδουλίδη, να δούμε τι γίνεται στην ΚΟ, μια που από εκεί την 1η Ιουλίου νομίζω έχουμε την πρώτη πτήση. Επίσης τη Δευτέρα αναμένουμε εκεί τους δύο της ηγεσίας του Υπουργείου Τουρισμού, να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις, ποια είναι τα δεδομένα, αν κάτι έχει αλλάξει, τι λένε οι επαγγελματίες. Γιατί τα παράπονα είναι από πάρα πολλούς κλάδους. Και πρέπει να πω ότι βγήκε επιτέλους μετά το ό,τι συνέβη, μετά την είδηση η οποία σήμερα κάνει τα πέρατα της Αιγής, κυριολεκτικά, διότι δεν πρόκειται για ένα μικρό νησί, ούτε των Κυκλάδων, ούτε της Δωδεκανήσου. Όταν μιλάμε για την Ρόδο, η είδηση, το μήνυμα το οποίο εκπέμπει είναι πάρα πολύ αρνητικό αυτή η είδηση. Αναφέρομαι στην οικογένεια, στην 9χρονη, όλο αυτό το οποίο κατεγράφει. Και ξέρετε, γίνεται και μία προσπάθεια, και σε αυτήν απέχουμε δηλαδή, όπου προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα χωρίς ουσιαστικά να δυσφημίσουμε αυτό που λέγεται τουριστικό προϊόν. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή αυτή την ώρα. Όμως αυτό ήταν που προκάλεσε, ήταν μία από τις αιτίες που έτρεξαν ξημερώματα στο Υπουργείο Εργασίας για να βγάλουν την περίφημη εγκύκλιο. Και βεβαίως είναι πάρα πολλοί οι οποίοι παραπονιούνται, διότι οι ξενοδόχοι και οι ξενοδοχοί περνάνε το δικό τους γολγοθά. Ξεκινάει μια διαδικασία επαναπροσλήψης. Υπάρχουν επαγγέλματα, υπάρχουν οι άνθρωποι στον επισυντισμό, στην εστίαση δηλαδή, όπου δεν έχουν καμία βοήθεια. Και μιλάμε για μια περιοχή η οποία, επαναλαμβάνω, και για μια, αν θέλετε, οικονομία που κρατούσε ζωντανή την χώρα στη δεκαετή κρίση, που δεν κατάλαβε και πολλά πράγματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Όταν είχαμε τα capital controls, όταν κλείσαν τα πάντα δηλαδή, εκείνη την δύσκολη περίοδο, και τώρα πραγματικά είναι η πρώτη φορά που θα δοκιμαστεί. Και δοκιμάζεται πολύ πιο έντονα στα μεγάλα νησιά. Λοιπόν, θα ήθελα όμως να φύγουμε από ένα θέμα, να πάμε στην Κάλυμνο. Και λέω πάμε στην Κάλυμνο γιατί αυτό το οποίο εγώ επισημαίνω, αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία έχει πάρα πολλά ωφέλη. Διότι εσείς θα δραστηριοποιήσετε, μας στέλνετε πάρα πολλά δεδομένα και στο Facebook και το προσωπικό μου, αλλά βεβαίως και στο σταθμό. Γι' αυτό αναφέρω συχνά τα τηλέφωνα, συχνά το email, και είναι και πλάνα για τα οποία θα πρέπει να αντιδράσουμε, γιατί επαναλαμβάνω, οφείλεται σε εσάς. Λοιπόν, το έλεγα προχθές. Από ό,τι φαίνεται αυτή η ιστορία με την χωματερή, με το Γαδά, στην Κάλυμνο καλά κρατεί. Δυστυχώς, θα ήθελα να δούμε και σημερινά πλάνα από την κατάσταση εκεί. Κοιτάξτε ποια είναι η κατάσταση. Προσπαθώ να δω πώς θα το προσεγγίσω δηλαδή. Γιατί νομίζω ότι αυτή η εικόνα είναι αποθαρρυντική, είναι απογοητευτική, είναι εξωφρενική. Είναι εξωφρενική με βάση, αν θέλετε, την πολιτική συνέχεια, διότι και η εξουσία η φυσική και η εξουσία η τοπική έχει μία συνέχεια στην Κάλυμνο. Δηλαδή, νομίζω ότι εάν δεν λύσετε αυτά τα ζητήματα στο νησί, εάν και η νέα Δημοτική Αρχή, όπως είναι μέσα από αυτή τη σύμπραξη, δεν προχωρήσει στο να αντιμετωπίσει αυτή την εικόνα ή να θωρακίσει, να μην καίνε κάποιοι άνθρωποι πώς καίνε, πώς μπαίνουν στο χώρο, έτσι, ανεξέλεκτα δηλαδή, πώς έχουμε αυτές τις φωτιές, νομίζω ότι δεν τιμά καθόλου το νησί και δεν τιμά καμία διαδικασία ή καμία σκέψη περί αειφορίας, περί εναλλακτικών μορφών τουρισμού, περί αξιοποίησης της γης, περί της υγείας, προστασίας και όλα τα σχετικά. Είναι μια εικόνα απογοητευτική. Επαναλαμβάνω ότι οφείλουν να το αξιολογήσουν ορθά και να το βάλουν ως μια πρώτη προτεραιότητα. Γιατί, κοιτάξτε,
Στην Κάλυμνο υπάρχουν θέματα τα οποία σέρνονται πάρα μα πάρα πολλά χρόνια. Και δεν έχει να κάνει με διάφορα project plan, έτσι, τα οποία αφορούν, αν θέλετε, ανεπτυξιακά το νησί ή κάποιες σκέψεις. Έχουν να κάνουν με βασικές υποδομές που ακόμα υποφέρουν. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να βρέχει στην Κάλυμνο και να έχουμε την Βενετία της Κάλυμνου, εκεί στο κεντρικό δρόμο. Πόσα χρόνια. Όλα αυτά. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για διαχείριση, έτσι, του περιβάλλοντος, για εφορία, για το περιβάλλον, για την ανάπτυξη και να έχουμε αυτή την εικόνα από την περιοχή Γιάννα Χόραφα, που τη θυμάμαι τώρα όσα χρόνια έχω στην δημοσιογραφία. Και είναι πάρα πολλά. Και καταλαβαίνω πώς τρέχουν τα πράγματα, αλλά θα πρέπει να το διαχειριστείτε. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα για το νησί. Αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσετε. Ορίστε. Καλά, βεβαίως. Εντάξει, τώρα δεν μιλάμε για αυτά. Εδώ δεν μιλάμε για ταυτονόητα. Ποια διαδικασία τώρα, επειδή ακούω για όποια σκέψη ανακύκλωση. Δεν υπάρχει ανακύκλωση στην Κάλυμνο. Δεν υπάρχει η βασική, αν θέλετε, πρώτη δραστηριότητα. Έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή, ενώ βεβαίως, ναι, πλαστικό χαρτί, ναι, είναι μια αυτονόητη μορφή, το δεύτερο βήμα σε μια λογική ανακύκλωσης. Αλλά εδώ το βασικότερο που έχει να κάνει με τον χώρο δεν το έχουμε. Και έχουμε αυτή την εικόνα, η οποία, επαναλαμβάνω, θυμίζει τα νησιά που δεν έχουν την δύναμη, την οντότητα, την τεχνική δυνατότητα να σηκώσουν έργα οι Κάλυμνος. Εντάξει, δεν είναι η Ρόδος, ούτε διαθέτει αυτό το προσωπικό, αλλά έχει την δυνατότητα να τρέξει τέτοια ζητήματα και δεν είναι δυνατόν να έχουμε χρόνια και να περνάει μία δημοτική αρχή μετά την άλλη και να είναι αυτή η εξέλιξή τους. Έχουμε ένα ζήτημα εδώ. Λοιπόν, και πάω σε ένα δεύτερο το οποίο μου είχε έρθει από την Κάλυμνο, το οποίο μου έκανε και φοβερή εντύπωση, αφορά το περίφημο έξω λιμάνι της Κάλυμνου. Και αυτό είναι ένα θέμα. Λοιπόν, είναι ένα θέμα, δηλαδή η εικόνα του ενός ναυαγίου που υπάρχει στο έξω λιμάνι, το έχω εδώ και πάρα πολύ καιρό, δηλαδή στεβαγμένο, γιατί καμιά φορά προλαμβάνουν τόσα πολλά τα δεδομένα τα οποία έρχονται, που ασφιχτιούμε και στην εκπομπή. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για το λιμάνι το οποίο πώς να λειτουργήσει. Καταλαμβάνει το ναυάγιο το οποίο είναι βυθισμένο εκεί στο έξω λιμάνι, ένα πολύ μεγάλο χώρο, άρα ουσιαστικά ένα χώρο ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί. Και η εικόνα δεν είναι και ιδεατή. Και μιλάμε τώρα για μια περιοχή η οποία αποφασίζει. Παίρνει αυτό το ναυάγιο και το ποντίζει δηλαδή σε αυτό το οποίο λέμε για καταδυτικό τουρισμό, εάν μπορεί να το σώσει, σε κάποιο άλλο σημείο. Αλλά δεν το ποντίζει έτσι μέσα στο έξω λιμάνι της Καλύμνου. Κάτι πρέπει να κάνετε και σε αυτό. Όπως επίσης διαβάζω κάποιες απαντήσεις, ψάχνοντας λίγο και στο διαδίκτυο, μπαίνοντας σε διάφορα, γιατί νομίζω ότι αυτό το οποίο οφείλει να κάνει ο κάθε πολίτης είναι να μην στέκεται αποκλειστικά σε ένα μέσο, ας διαβάζει, ας ακούει, ας ζαπάρει, ας ψάχνει την αναφορά. Και διαβάζω κάποιες απαντήσεις που λέει ότι ελάτε εδώ να συζητήσουμε τα καλά πράγματα, μα με συγχωρείτε. Ο κάθε ένας έχει ένα ρόλο, ταγμένος από τους πολίτες. Οι μεν εκπροσωπούν και εκφράζουν τη δημοτική αρχή με εντολή των πολιτών. Είναι το δημοκρατικό δικαίωμα δηλαδή και η δημοκρατική εντολή και οι άλλοι ελέγχουν αυτούς που ασκούν εξουσία. Δηλαδή, έλα να συζητήσουμε τα καλά, ξέχασε τα κακά και μπαίνουμε και σε μια εσωτερική διαδικασία που είναι θέματα, έτσι, τα οποία νομίζω ότι δεν δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα. Είναι αυτονόητες υποχρεώσεις και θέματα καθημερινότητας τα οποία μπορούν να ισχύουν σε κάθε νησί. Δηλαδή ότι υπάρχει ένα ναυάγιο στο λιμάνι αφορά τη λειτουργικότητα της Καλύμνου και δεν βλάπτει καθόλου την εικόνα της Καλύμνου. Και αναφέρομαι σε σύγκριση με αυτό το οποίο συνέβη με τη Ρόδο, που εδώ και δύο μέρες παίζουμε παντού. Αφήσαμε ένα 9χρονο παιδί και κοιτάξτε, δεν το καταλαβαίνω, γι' αυτό αρνούμε. Έλα εδώ σε μένα, Δεσποινά. Δεν το καταλαβαίνω. Έχω κάποιες αντιρρήσεις για αυτά τα ζητήματα. Του αναφέρω, αλλά έχω πολύ μεγάλες αντιρρήσεις. Και θέλω να πω και κάτι δημόσια. Έχω πολύ μεγάλες αντιρρήσεις γιατί εδώ υπάρχει ένας μηχανισμός. Ευτυχώς ή δυστυχώς, και αναφέρομαι στα Δωδεκάνησα, λέω ευτυχώς, τα δύσκολα χρόνια της κρίσης κάποιοι είχαν, αν θέλετε, εκείνη την προνοϊκότητα και δημιούργησαν κάποιες δομές. Κοινωνικά παντοπολία και όλη αυτή τη δράση, η οποία είναι ιδιαίτερα επίκαιρη τότε για ανθρώπους οι οποίοι αδυνατούσαν, διάφορες κοινωνικές ομάδες, σήμερα από ό,τι φαίνεται, και τα χρόνια που έρχονται, εάν τα πράγματα δεν αλλάξουν άρδιν, εάν δεν βρούμε την απάντηση σε αυτά τα οποία απασχολούν τον κόσμο, είναι πολύ ουσιαστικά και σε μια περιοχή και σε έναν τόπο όπου υπάρχει και είναι πολύ ενεργός εθελοντισμός. Δεν υπάρχει νησί στα Δωδεκάνησα που κάποιος να έχει μία ανάγκη και να μην προσφύγει μία απίστευτη κοινωνία. Κάθε λίγο και λιγάκι προβάλλω ρεπορτάζ από τη Ρόδο,
από διάφορες κοινωνικές ομάδες που είναι απίστευτα. Δηλαδή το εθελοντικό κίνημα είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένο σε αυτή την περιοχή. Πολύ πιο έντονα από κάθε άλλη περιοχή της χώρας. Αναφέρομαι στα Δωδεκάνησα. Το ίδιο και στην Κάλυμνο. Δεν μένει κανείς χωρίς φαγητό. Έχω λοιπόν, αν θέλετε, κάποιους ενδιασμούς ότι εδώ δεν έγινε σωστή διαχείριση, δεν κάναμε τα απαραίτητα βήματα και να πω και κάτι επίσης στην δημόσια. Το οποίο εμένα ως άνθρωπο με ενοχλεί αφάνταστα. Και μου θυμίζει τα πρώτα χρόνια της δημοσιογραφίας. Πριν από 30 χρόνια, όταν γινόταν διαδικασία κατανομής έτσι, τροφίμων στους πολίτεκνους, φώναζαν τους πολίτεκνους, γιατί ήταν τότε άλλα τα χρόνια, να έρθουν σε ένα κεντρικό χώρο, είτε κρεοπωλείο ήταν αυτό, είτε κάποιο χώρο, για να γίνει διανομή των τροφίμων. Και ήταν μια εικόνα η οποία θύμιζε πραγματικά, έτσι, μιλάμε για υπήρους του προπερασμένου αιώνα. Και βεβαίως, έκανε το εξής, υποβίβασε πάρα πολύ έντονα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Υπήρχαν άνθρωποι που είχαν πολύ μεγάλη ανάγκη τα τρόφιμα, αλλά επειδή είχαμε αυτό το γιουρούσε δηλαδή, έτρεχε ο ένας πάνω στον άλλον, έτσι. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο άφηνε κόσμο χωρίς τρόφιμα. Εξελίχθηκαν τα πράγματα, το αντιμετωπίσαμε, κάναμε βήματα ως κοινωνία μπροστά και θέλω να πω ότι η φιλανθρωπία και η βοήθεια δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να κουνάμε τη σημαία. Και δεν είναι κάτι το οποίο, με συγχωρείτε δηλαδή, δεν μπορώ να το βλέπω με αυτόν τον τρόπο. Γιατί έχει σημασία πώς προβάλλεις μια είδηση και στα social media, στο Facebook. Έχει άνθρωπος μια ανάγκη, δεν το κάνουμε βούκινο. Με συγχωρείτε, δεν το κάνουμε βούκινο. Κάνουμε τη βοήθεια, την αναφέρουμε, δεν κάνουμε βούκινο τους ανθρώπους. Τους προστατεύουμε. Δηλαδή, εγώ προτιμώ να είμαι νηστικός παρά να με κάνεις βούκινο. Δηλαδή, νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι η αξιοπρέπεια του ανθρώπου και παρακαλώ, καμιά φορά έτσι ενθερμώ, δεν τα προσέχουμε τα πράγματα. Λοιπόν, αξιολογήστε το, να το ξαναδείτε όσο το κάνετε και επαναλαμβάνω, η φιλανθρωπία είναι κάτι το οποίο αφορά τον εσωτερικό κόσμο. Θέλει πολύ ορθή διαχείριση. Λοιπόν, θα πάμε, γιατί εντάξει, είναι ζητήματα, δεν μπορώ να τα βλέπω δηλαδή. Και δεν μπορεί να μεταφέρουμε και μία εικόνα η οποία δεν είναι συμβατή με αυτό το οποίο συμβαίνει στον τόπο. Δεν είναι συμβατή. Επαναλαμβάνω, το εθελοντικό κίνημα στα 12 είναι εξαιρετικό, είναι εκπληκτικό. Κάτι δεν έγινε σωστά σε αυτό το μηχανισμό δηλαδή και γίναμε διεθνώς βούκινο. Η είδηση αυτή κάνει το γύρο του κόσμου. Γιατί πρόκειται για την αμαρχίδα του ροδιακού τουρισμού, του ελληνικού τουρισμού, πρόκειται για τη Ρόδο, για ένα νησί το οποίο διαθέτει πλούτο κτλ. Και αυτή η εικόνα είναι στρεβλή. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να πάμε σε μία σύνδεση με την ΚΟ, να ξεκινήσουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με την σεζόν, με την όποια σεζόν, με την προβολή, με όλα τα σχετικά με τον κύριο Πάκη Χρυστουλίδη.